καπρίτσιο για την παίκτη του Μπρόκτον, το καπρίτσιο του κ. Τσίπρα της Απλής Αναλογικής, την οποία ψήφισε μόνο και μόνο γιατί πίστευε σε αυτή, για να κάνει την Ελλάδα μας και ζωή μας δύσκολη. Ερχόμαστε από μακριά και θα πάμε πολύ μακριά, γιατί εκφράζουμε και εκπροσωπούμε τις ανάγκες τις κοινωνικές. Εκφράζουμε και εκπροσωπούμε τα συμφέροντα των μη προνομιούχων Ελλήνων. Δεν μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να συνεχίσει τους εκβιασμούς και να λέει ότι θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές μέσα στον Αύγουστο, γιατί επενδύει ξανά στο φόβο. Πρέπει με ελπίδα, με προγραμματικό λόγο να απαντήσουμε στα τεράστια ζητήματα που αφορούν το κοινωνικό κράτος. Η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ έχουν κοινό αντιλαϊκό πρόγραμμα. Για ακόμη μια φορά αποδεικνύει ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι δεν ενδιαφέρει τίποτα περισσότερο παρά η καρέκλα του Πρωθυπουργού. Εκβιάζει τον ελληνικό λαό για αυτές τις εκλογές, γιατί από αλαζόμαστε να γίνει ηγεμόνας. 25 Ιουνίου θα λάβει το μήνυμά του αυτός, η αλαζονία του και όλη η Νέα Δημοκρατία. Θα αμαρτυστεί από τους Έλληνες. Στέφανε Χιό. Όσον αφορά για το debate, κύριε Καψαπίνη, που αναφέρατε, κανονικά δεν έπρεπε να γίνει στις 15 Ιουνίου, έπρεπε να γίνει στις 15 Ιουλίου. Για να θυμίσει στην οικογένεια Μητσοτάκη και σε όλους αυτούς τους εφιάλτες της δημοκρατίας, όλους αυτούς που κατασπαράσουν τους νέους ανθρώπους, όλους αυτούς οι οποίοι αφήνουν να περάσουν 49 παιδιά, τα παιδιά μας που πηγαίνουν στη θάλασσα να κάνουν ένα μπάνιο στην Φεραντίδα που ακούστηκε αυτό, να γίνεται εκεί πέρα μια ολόκληρη σύραξη, εμπόλεμη σύραξη ανάμεσα στα ουζερή, ανάμεσα στις μεγάλες περιοχές εστίασης του Πειραιά, αν είναι δυνατόν, στον Πειραιά, στη Φεραντίδα, στην ξαπουστή Φεραντίδα, με τόσο κόσμο, με Έλληνες λουλόμενους, να υπάρχουν 4 άνθρωποι εγκληματικής οργάνωσης. Δεν ενδιαφέρει εμένα αν ήταν Αιγύπτιοι, αν ήταν Μπολσεβίκοι, αν ήταν συμμορίτες, αν ήταν οτιδήποτε. Σημασία έχει ότι εκεί πέρα έγινε μια εμπόλεμη σύραξη με ανθρώπους οι οποίοι σηκώναν πέτρες και τις πετούσαν ο ένας πάνω στον άλλον. Θα έπρεπε λοιπόν το debate να γίνει στις 15 Ιουλίου για να θυμίσει στη φαμίλια των Μητσοτάκηδων, στην Αγία Οικογένεια, πίσω από την οποία κρύβονται ολιπληθή κοινωνικά, οικονομικά και φυσικά εγκλήματα, να θυμίσει τι σημαίνει ο γόνος της φαμίλιας του Μητσοτάκηδου και από πού κατάγεται το συγκεκριμένο πολιτικό ασκέρι, το οποίο διεκδικεί με εγκληματικά λάθη του ελληνικού λαού όχι το 40, αλλά το 50%. Ψηφίστε το. Ξαψηφίστε το. Άρη, γιατί βλέπουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης κάνει εκβιασμό, το λέγαμε και χθες, προσπαθεί πάνω στο φόβο να οργανωποιήσει το φόβο, ψηφίστε με, γιατί δεν θα περάσετε καλά αν δεν με ψηφίσετε. Τώρα πόσο καλά θα περάσουμε, δεν ξέρω, μου έχει χαθεί λίγο η μπαλάρα. Μου έχεις χαθεί, κατάψα θέλει να σου πω ότι... Ακούγοντας τώρα και τον κύριο Τσίπρα να λέει μη προνομιούχος τώρα, εντάξει. Ο εκβιασμός ως παρανομαστής στην οικογένεια Μητσοτάκη ήταν ανέκαθεν αυτό που τον ακολουθούσε και από τον πατέρα. Μην θυμηθούν περιστατικά γιατί δεν είχε αξία. Όμως, αν πιαστώ από αυτό που είπες προηγουμένως από τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Μητσοτάκης ξέρουμε ότι είναι η παρέα της ρωτώντας των ολιγαρχών. Είναι γνωστό αυτό, το έχει δείξει με τη συμπεριφορά του, ότι εξυπηρετεί 5 ολιγάρχες, 5 καναλάρχες, 5 εφοπλιστές. Το φωνάζει με κάθε τρόπο με τα νομοθετήματά του ότι εγώ είμαι για τους πλούσιους και όχι για τους φτωχούς. Το έχουμε βάλει στην άκρη. Σήμερα, κύριε Σπίνο, στον κύριο Μαρινογιάννη, δεν είναι να δώσει συγγνώμη, σας διακόπτω, γιατί είναι σχετικό το θέμα σας. Δεν είναι να δώσει καμία απάντηση ο κύριος Μητσοτάκης. Εκεί φαίνεται ποιος είναι ο πολιτικός άντρας, η ισχύ και η ποιμή του, όχι ψευτομαγκές κάνοντας τον τραγουδιστή. Στον κύριο Μαρινογιάννη να δώσει μια απάντηση. Που έκανε πολιτική παρέμβαση σήμερα και ζητάει να μην φορολογηθεί. Όχι για τα υπερκέρδη, όπως λέει. Απρόσμενα. Για τα απρόσμενα κέρδη. Άμα είστε τζάμπα μάγκας, θα πρέπει να δίνεις απαντήσεις στους ολιγάρχες, κύριε Μητσοτάκη. Στον κύριο Βαρδινογιάννη θα δώσεις την απάντηση. Αλλά όταν ακούς αυτό το επώνυμο, παθαίνεις αλλεργία. Και εσύ, το μακαρίτσο πατέρα σου, κύριε Σπίνο. Παρακαλώ. Όχι μόνο σε αυτό το επίθετο, σε όλα τα επίθετα, ούτε Λάτσης, ούτε Μαρινάκης, ούτε Κοπελούζος, ούτε Μπελίστε.